Ελάτε να αγγίξει μία την άλλη. Να πάρουμε δύναμη. Έναν τεράστιο κύκλο ζωής και αγάπης έστησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα τα μέλη του Συλλόγου Άλμα Ζωής, συνεχίζοντας τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Ήδη από την Πέμπτη που είμαστε εδώ έχουν περάσει 200 γυναίκες μέχρι αυτή τη στιγμή για τον προληπτικό τους έλεγχο. Αυτό εμάς μας κάνει χαρούμενους και μας δίνει δύναμη και φτερά να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα μία η ώρα θα κάνουμε την ανθρώπινη αλυσίδα μας και φωνάζουμε και καλούμε όλο τον κόσμο να πιαστεί μαζί μας για να δούνε ότι είμαστε όρθιες και ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μία ανίατη αρρώστια, αλλά είναι μία αρρώστια που εάν την προλάβουμε ιάται 99%. Για άλλη μια φορά διέδωσαν το μήνυμα της πρόληψης και έστησαν στην κεντρική πλατεία της Πάτρας κινητή μονάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετές γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να υποβληθούν σε δωρεάν κλινική εξέταση μαστού. Ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας διεθνώς αναγνωρισμένος και αφοσιωμένος στην πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Εμείς όπως κάθε Οκτώβρη είμαστε εδώ για να θυμίζουμε στο γυναικείο πληθυσμό να ενημερώνεται, να κάνει τον προληπτικό του έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό διότι ο καρκίνος του μαστού αυτή τη στιγμή είναι η πιο συχνή κακοήθεια στο δυτικό κόσμο και αφορά το γυναικείο πληθυσμό. Και όσο νωρίτερα γίνεται μία διάγνωση καρκίνου είναι σωτήριο για τη ζωή της γυναίκας. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε και αυτό το κομμάτι. Οι δράσεις του Συλλόγου συνεχίζονται το Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ώρα 8 το απόγευμα στο Μόλο της Αγίου Νικολάου στην τελετή φωταγώγησης του κυματοθράφτη της Πάτρας και τέλος της 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη γιορτή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με το συμβολικό περίπατο από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων έως τον Μόλο της Αγίου Νικολάου.